για το δαίμονα του τυπογραφείου. Αν μπορώ να πάω στον Θόδωρο τον Καράογλου, παρακαλώ. Καλησπερίζω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τη δεύτερη εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Λαζάρο. Χαίρομαι που μας δίνετε η δυνατότητα για μια ακόμη φορά να τα πούμε. Καλησπέρα βεβαίως και στους συνεργάτες και στους φίλους τηλεθεατές. Η δυνατότητα πάντα θα μας δίδετε, κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι ότι θέλει ο κόσμος να ακούει σε τόσο έντονο ύφος κόντρες και διαξυφισμούς για τις υποκλοπές ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα την ώρα που βιοποριστικά είναι πολύς ο κόσμος που τα βγάζει δύσκολα πέρα. Πιστεύω ότι οι λογικοί πολίτες, που είναι η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, δεν θέλουν τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις. Mm-hmm. Οι τοξικές αντιπαραθέσεις, οι αντιπαραθέσεις με πολύ έντονο τρόπο, δεν ωφελούν κανένα και προφανώς δεν ωφελούν και την ίδια την ποιότητα της δημοκρατίας. Γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι θα πρέπει να πρετανεύσει σε όλους η λογική, η μετριοπάθεια, η σύνεση. Πάνω απ' όλα είμαστε όλοι Έλληνες, είμαστε σε μια δύσκολη περίοδο. Μια δύσκολη περίοδο γιατί δεν είναι μόνο τα προβλήματα που έχουν σχέση με την ακρίβεια που είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα, αλλά είναι και το ζήτημα της προκλητικής τουρκικής συμπεριφοράς, η οποία είδαμε χθες κόντεψε να χτυπήσει το ελληνικό σκάφος του ναυτικού μας, του λιμενικού μας. Θεωρώ λοιπόν ότι χρειάζεται αυτοσυγκράτηση, ψυχραιμία και όλα θα πάνε κατευχήν. Θα ήθελα παρακαλώ ένα σχόλιο, πριν πάω παρακάτω, θα ήθελα ένα σχόλιο για το ρεπορτάζ το οποίο είδαμε. Είδαμε νέα παιδιά, καλλιτέχνες, ηθοποιούς, να διαμαρτύρονται με τον τρόπο που διαμαρτυρήθηκαν στην πλατεία Αριστοτέλους. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω με ποιο σκεπτικό πήγαμε σε αυτή την απόφαση αναφορικά με την αξία των πτυχίων του. Ελάτε. Η Νέα Δημοκρατία έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ήταν ανοιχτό, δεν υπήρχαν δυστυχώς δικαιώματα και προσπάθησε να το λύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Προφανώς όμως κάποιοι έχουν ξεσηκώσει αυτά τα νέα παιδιά που δεν ξέρουν τι ακριβώς λέει. Υπάρχει μια σειρά ζητημάτων τα οποία φύγουν. Δεν έχω ασχοληθεί σε βάθος, πρέπει να ομολογήσω, αλλά υπάρχουν 20 ερωτήματα που βάζουν τα παιδιά αυτά και για όλα υπάρχουν απαντήσεις. Θεωρώ ότι γίνεται άδικα αυτός ο θόρυβος. Αν και εδώ επικρατούσε η λογική και η μετριοπάθεια και μια αντιπροσωπεία συναντιόταν με το αρμόδιο Υπουργείο, με την αρμόδια Υπουργό, την κυρία Μενδώνη, είμαι βέβαιος ότι θα καταλαβαίνουν ότι άδικα γίνεται αυτός ο θόρυβος. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν εκλογές. Καταλαβαίνετε ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ προεξάρχοντος βρίσκουν την ευκαιρία να ρίξουν λάδι στην φωτιά και γι' αυτό το λόγο δημιουργείται μια ένταση για ένα θέμα που εκτιμώ ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτού του είδους ένταση. Εγώ θα ζητήσω βεβαίως το σχόλιο σας για τις αποφάσεις από πλευρά της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως να απέχει από τις ψηφοφορίες στη Βουλή και να το τονίσω αυτό διότι αυτό αποφάσισαν να μην συμμετέχουν στις ψηφοφορίες, όχι στις συζητήσεις. Ελάτε. Σωστά. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζει να κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο. Mm-hmm. Πριν από μερικές μέρες κατέθεσε πρόταση δυσπιστίας. Τους είπαμε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ καλό δώρο για την κυβέρνηση, είναι ένα πολύ καλό δώρο για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί πρώτα-πρώτα μας δόθηκε η δυνατότητα να αναφερθούμε σε όλα τα ζητήματα, τα πεπραγμένα της δικής μας κυβέρνησης, όπως υπήρχε τα πεπραγμένα της προηγούμενης κυβέρνησης, να αναδείξουμε μια σειρά από ζητήματα τα οποία προσπαθούν κάποιοι να τα περάσουν στα ψηλά. Αναφέρουμε στο ειδικό δικαστήριο που δικάζει την υπόθεση του Νίκου Παπά και τις καταθέσεις που υπήρχαν εκεί από τη γραμματεία του κ. Καλογρίτσα. Για το ότι ο κύριος Παπάς ξεκινούσε τη μέρα του πίνοντας 8 ώρα το πρωί καφέ με τον κύριο Καλογρίτσα και έφευγε συνέχεια με σακούλες φορτωμένες λεπτά. Να αναδείξουμε το ζήτημα με τα SMS και για το πώς αντιλαμβάνεται την ελεύθερη ραδιοτηλεόραση του ΣΥΡΙΖΑ που ήθελε να στήσει το ΣΥΡΙΖΑ Channel και πώς εμοιραζόντουσαν τα ποσοστά έτσι ώστε να το ελέγχει απόλυτα. Να αναδείξουμε μια σειρά από τέτοια ζητήματα τα οποία αποδεικνύουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι ο τελευταίος που μπορεί να μιλάει για θέματα ηθικής, για θέματα διαφθοράς, για θέματα υποκλοπών. Και γενικότερα για την πολιτική. Και βεβαίως για μια ακόμη φορά να επιβεβαιώσουμε την αραγή ενότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία επιβεβαιώθηκε με 156 ψήφους που πήρε. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο δώρο. Το δεύτερο μεγάλο δώρο ήταν αυτό που μας έκανε τώρα. Χωρίς λόγο και αιτία, αποφάσισε ο κ. Τσίπρας, σε μια εισαγωγικά βάζω τη λέξη βαρύγδουπη, βαρυσήμαντη συνέντευξη τριών ωρών, να ανακοινώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις κοινοβουλευτικές διεργασίες, αλλά δεν, αυτό είναι το περίεργο, το πρωτάκουστο, αλλά δεν θα ψηφίζει στο τέλος. Δεν θα μένει σε ψηφοφορίες.
Αυτό είναι κάτι που, εντάξει, είναι πρωτόγνωρο και άλλα κόμματα και εμείς σε κάποια φάση στο παρελθόν έχουμε αποχωρήσει 1-2 φορές από τη Βουλή, καταθέσαμε την άποψή μας και αποχωρήσαμε για ζητήματα μη ζωνού σημασίας. Αλλά τώρα για ζητήματα που έρχονται πολλοί νόμοι, οι οποίοι ξέρετε είναι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να γίνουν νόμοι, να ψηφιστούν. Είναι οι διακρατικές σχέσεις που πρέπει να γίνουν, να περάσουν από το Κοινοβούλιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί το κάνει. Αυτό απλώς αποδεικνύει την στάση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μη έχοντας επιχειρηματολογία και μη έχοντας αφήγημα για το τι θα γίνει την επόμενη μέρα, αν ποτέ προσωπικά δεν το βλέπω ο ελληνικός λαός του δώσει την κυβέρνηση, προσπαθεί να δημιουργήσει ένα τοξικό κλίμα, προσπαθεί να δημιουργήσει μια ένταση, προσπαθεί να στήσει σκηνικό 2012 με την πάνω και την κάτω πλατεία που θα επιβάλλει την άποψή της θέλοντας και έτσι. Και βεβαίως πολύ εύστοχα και ο Πρωθυπουργός είπε ότι στην Ελλάδα έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, όχι πεζοδρομιακή δημοκρατία, και όλα συζητώνται και όλες οι αποφάσεις παίρνονται στο Κοινοβούλιο, όπως επίσης και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν απαράδεκτη στάση του ΣΥΡΙΖΑ αυτή, αντικοινοβουλευτική και αντιδημοκρατική. Μου άρεσε, ήταν εύστοχο αυτό που είπε ο κ. Μάντιος, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος είπε ο κ. Τσίπρας θύμωσε, λέει, και παίρνει το κουβαδάκι και πάει να παίξει άλλη παραλία. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Τώρα, κύριε Καράγλου, είδαμε τα ποσοστά της ανεργίας τα οποία παρουσίασε χθες η Ελστάτ. Επιμένει η ανεργία. 11,6%. Από 17,6 που παραλάβαμε το 2019 του Ιούλιο. Πράγματι, από το 17,6 πήγαμε στο 11,6. 6 μονάδες. 6 μονάδες μπορεί να φαίνεται το 6% ένα μικρό νούμερο, αλλά αν το δούμε σε απόλυτους αριθμούς, όχι σε ποσοστό, σημαίνει ότι 265.000 άνθρωποι, κοντά 300.000, βρήκαν δουλειά. Εγώ αναφέρθηκα, είπα επιμένει η ανεργία, πρέπει να το διευκρινίσω, διότι αναφέρθηκα στο Νοέμβρη και το Δεκέμβρη, που τόσο είχε καταγραφεί έτσι και αλλιώς και τότε. Όσο τότε, ξέρετε, τόσο γιατί. Και τώρα. Γι' αυτό είπα επιμένει η ανεργία. Δεν το πιάσα την αρχή της αιτίας σας. Αλλά... Ναι, να το κατάλαβα. Γιατί έχουμε μπει πλέον στο σκληρό πυρήνα της ανεργίας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν να δουλέψουν. Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Γιατί παίρνουν τα διάφορα επιδόματα, είτε είναι επίδομα ανεργίας, είτε είναι τα κοινωνικά επιδόματα, είτε επιδόματα αλληλεγγύης, οπότε δεν έχουν μεγάλη όρεξη να δουλέψουν. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεξιότητες που δεν μπορούν να βρουν απάντηση στην αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, υπάρχουν νέα παιδιά που έχουν τελειώσει τη φιλοσοφική, που έχουν τελειώσει τη θεολογική, που έχουν τελειώσει θεωρητικές σχολές, που είναι προφανές, αν ψάχνουν να βρουν επάγγελμα σε σχέση με την δεξιότητα που έχουν, με το πτυχίο που έχουν, δεν θα βρουν. Αντίθετα, αν το ψάξουμε λίγο, και σας λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι είναι η πρώτη φορά που οι επιχειρήσεις μας παίρνουν τηλέφωνο στα πολιτικά μας γραφεία και ζητούν προσωπικό. Ζητούν εργάτες, ανειδίκευτους, ζητούν οδηγούς, ζητούν τεχνίτες που δεν υπάρχει κανένας, ζητούν ανθρώπους με υψηλές δεξιότητες στην πληροφορική, ζητούν λογιστές, και τέτοιες ειδικότητες είναι που λείπουν. Αλλά καταλαβαίνετε, σας είπα ότι υπάρχουν και ειδικότητες, επιστημονικές ειδικότητες. Δεν μειώνω εγώ τα παιδιά που έχουν σπουδάσει συγκεκριμένες θεωρητικές σχολές, αλλά πρέπει να το συμπληρώσουν με κάτι άλλο. Δηλαδή, θεωρώ, για παράδειγμα, ότι είναι αδιανόητο να μην είναι κάποιος νέος άνθρωπος εξπέρ σε θέματα τεχνολογίας. Οι υπολογιστές είναι το μέλλον, το σήμερα αλλά και το αύριο. Έτσι, και μάλιστα θα είναι και πολύ πιο προχωρημένο. Άρα λοιπόν θα πρέπει. Αυτό είναι το στοίχημα της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία. Το έχουμε ξεκινήσει ήδη, πρέπει να το κάνουμε πράξη, να το ολοκληρώσουμε. Να συνδέσουμε την επιστήμη, τη μόρφωση με την αγορά εργασίας. Με τις δυνατότητες που θα έχουν αυτοί που θα παίρνουν τυχή ειδικότητα να βρουν δουλειά την επόμενη μέρα. Οπωσδήποτε και τα νέα τα παιδιά είναι όλα τους απολύτως εξοικειωμένα με τις νέες τεχνολογίες, κύριε Καράγλου, αλλά δεν θα γίνουν και όλοι προγραμματιστές ή χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προφανώς. Προφανώς. Αλλά αν κάποιος θέλει να γίνει θεολόγος, εγώ θα έλεγα ότι είναι καλύτερα να διαλέξει κάτι άλλο ή ας πάει να μάθει μια ειδικότητα, μια τέχνη. Για παράδειγμα, λείπουν ειδικότητες στην οικοδομή. Καταρχήν, ξέρετε ότι δεν υπάρχει Έλληνας μάστορας στην οικοδομή. Είτε είναι μπετατζής, είτε είναι τουβλατζής, είτε είναι ηλεκτρολόγος, είτε είναι υδραυλικός. Δεν υπάρχει Έλληνας μάστορας. Έτσι. Είναι όλοι ξένοι. Εκτός αυτού, λείπουν πάρα πολλές ειδικότητες που έχουν σχέση με προγραμματισμό, με υπολογιστές. Λείπουν ειδικότητες που είναι στην σήμερα υπάρχει ζήτηση. Λείπουν οδηγοί. Δεν υπάρχουν οδηγοί, επαγγελματίες οδηγοί με επαγγελματικό δίπλωμα. Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία δεν είναι μόνο στην Ελλάδα, και σε άλλες χώρες υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
Θα πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε. Η λογική του να γίνουμε όλοι επιστήμονες και να πάρουμε ένα πτυχίο και μετά να λέμε «Α, έχω το πτυχίο μου, εγώ θα πάω να δουλέψω», δεν οδηγεί πουθενά, δεν οδηγεί σε επαγγελματική αποκατάσταση. Αυτό πρέπει να καταλάβουν τα νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα, κύριε Καράγλου, ναι, βεβαίως απαντήσατε στο θέμα της ανεργίας. Υπάρχει από προχθές μια οδηγία από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η οποία απευθυνόμενη στις 27 χώρες, λέει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί επαρκές κατώτερο εισόδημα για όλους. Ειδικότερα για αυτούς οι οποίοι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Και εδώ, εδώ θα ρωτήσω, τι προτίθεστε, πώς προτίθεστε να διαχειριστείτε αυτήν την οδηγία από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Να θυμίσω ότι το 2021, 31 Δεκάτου του 2021, κλείσαμε με βασικό κατώτατο μισθό τα 650 ευρώ. Να θυμίσω ότι από το 2022 και μετά ο βασικός κατώτατος μισθός πήγε στα 713. Αυτό σημαίνει σε επίπεδο ποσοστού αύξηση 9,7%. Αυτή ιστορικά είναι η μεγαλύτερη αύξηση που δόθηκε ποτέ στο βασικό κατώτατο μισθό από συστάσεις του σύγχρονου ελληνικού κράτους από το 1828 και μετά. Ένα, δύο. Ήδη πριν από 15 μέρες περίπου ξεκίνησε ο κοινωνικός διάλογος μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων. Από τη μια πλευρά είναι τα συνδικάτα των εργαζομένων και από την άλλη πλευρά είναι οι πρόσωποι της εργοδοσίας, οι οποίοι συζητούν με ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και έχοντας στη μέση το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλειας και Εργασίας, τον κ. Χατζηδάκη, συζητούν. Ο καθένας καταθέτει τις προτάσεις του, τι ζητάνε οι εργαζόμενοι, τι έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν επιχειρήσεις. Και όλα αυτά έχουν ένα στόχο χρονοδιάγραμμα τη 10η Μαρτίου. Στις 10 Μαρτίου, αν δεν έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, ο οποίος παρακολουθεί την όλη διαδικασία αυτού του κοινωνικού διαλόγου, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος, θα πάρει την απόφασή του και θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση ποια θα είναι η αύξηση αυτή. Αυτό λοιπόν που ξέρω και μπορώ να σας μεταφέρω είναι ότι η αύξηση αυτή θα είναι γενναία. Όπως το 2022 είχαμε μια αύξηση συν 9,7%, θέλω να σας πω ότι και η αύξηση αυτή θα είναι επίσης το ίδιο γενναία. Και αν δεν φτάσει δεν ξεπεράσει τα 800 ευρώ, το 8 δεν έχει μπροστά δηλαδή, θα είναι πάρα πολύ κοντά σε αυτό. Σίγουρα όμως τα 751 ευρώ που ήταν στο 2009, πριν δηλαδή τα μνημόνια και την δεκαετή κρίση που περάσαμε, σίγουρα τα 751 ευρώ θα τα ξεπεράσει η αύξηση αυτή. Αλλά ας κάνουμε λίγο υπομονή. 10 Μαρτίου ολοκληρώνει το κοινωνικός διάλογος, σε ένα μήνα, σε 40 μέρες περίπου. Λοιπόν, τότε θα ακούσουμε την πρόταση του Υπουργού Εργασίας του κ. Χατζηδάκη, η οποία θα ισχύει και θα γίνει νόμος του κράτους και θα εφαρμοστεί από 1 Απριλίου του 2023, τρέχοντος έτος. Κύριε Καράγλου, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε. Καλή συνέχεια, βεβαίως, και θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ τον Θόδωρο τον Καράγλου. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα να δούμε.